καρδιά, γιατί έχουμε ένα τροχαίο με νεκρό. Και ερχόμαστε, Άρη μου, συγγνώμη, σε διακόπτω. Και ευχαριστούμε και τους τηλεθεατές που μας βοήθησαν σε αυτό. Πάμε στον συνάδελφό μας, τον Γιώργο Τσελίκα. Είμαστε στην Πέτρου Ράλι, είμαστε κοντά στο Μεταγωγόν. Ένα τροχαίο με έναν άνθρωπο νεκρό εκεί στο σημείο. Θα μας πει ο Γιώργος τι συμβεί. Έλα, Γιώργο, και επιστρέφουμε. Ακριβώς. Η τραγωδία λοιπόν έγινε πριν περίπου μία ώρα. 6:15. Κοιτάξτε πώς ήταν η τρελή πορεία της μηχανής. Ξεκινάει από εδώ. Προφανώς ίσως δεν έχει πλάγει αυτοκίνητο, αλλά προφανώς τον έκλεισε ένα όχημα. Χτυπάει η προεστινή ρόδα στο κράσπεδο με το μασκέ. Εκεί που βλέπουμε, μάλιστα. Προσκρούει. Προσκρούει, δείξε ρε Γιάννη Κουβάρη, προσκρούει πάνω στην πινακίδα που βλέπετε, αφού κόβει όλες τις φυλλωσιές του δέντρου και καταλήγει η μηχανή περίπου 20 μέτρα εκεί στη στάση, όπου είναι και τέματα, δεν πλησιάζουμε. Βλέπουμε, εκεί. Γιώργο, εμείς όσο μιλάς. Πέθανα καρία. Και ένα βίντεο και τις φωτογραφίες που μας έστειλε ένας τηλεθεατής και τον ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό, που είναι λίγα δευτερόλεπτα μετά το τραγικό συμβάν και βλέπουμε και στο σημείο μάλιστα τον άνθρωπο που έχει πέσει εκεί στη στάση, όπως λες, και δυστυχώς έχασε τη ζωή του. Έλα, Γιώργο. Φόραγε κράνος. Ναι. Φόραγε κράνος. Βλέπετε ότι έχει μείνει από μπροστά από το τζάμι του κράνους. Φόραγε κράνος. Τώρα οι συνθήκες θα διερευνήσει το ανακριτικό της τροχιάς. Μάλλον άρα λες ότι πιθανόν κάποιος τον έκλεισε τον άνθρωπο εκεί. Προφανώς. Γιατί εδώ για να κοιτάξτε, φύγει μηχανή να πάνε ΣΥΡΙΖΑ και να χάσει την... Μόνο αν πήγαινε με τρελά χιλιόμετρα. Κοιτάξτε πόσο περνάνε κοντά. Βρεγμένο δεν είναι 100. Βρεγμένο δεν είναι, δεν μπορεί να γλίστησε, άρα κάτι έγινε στο δρόμο. Προφανώς αυτό, κοιτάξτε πόσο άκρη περνάνε τα αυτοκίνητα. Ναι, προφανώς πήγαινε ο άνθρωπος δεξιά κανονικά, από εδώ άρχισε. Την πάει λοιπόν στο κράσπεδρο, προσκρούει πάνω στην ταμπέλα και κατέληξε περίπου 20 μέτρα όπου έχασε τη ζωή του, δυστυχώς. Μάλιστα. Τι να πει κανείς, δυστυχώς ένα ακόμη θύμα στους δρόμους. Είναι καθημερινή αυτή η κατάσταση, Γιώργο. Έχει τα κλαδιά, έχω ψευδέψει. Βέβαια, μα χτύπησε ο άνθρωπος σοβαρά. Και κατέληξε στη στάση. Ευχαριστούμε, Γιώργο. Καλή σου μέρα.